Γεια σας παίχτες μου, Πιέρ Φίνες εδώ με ένα ακόμα βίντεο και σήμερα έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μια πάρα πολύ ωραία σκέψη που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, ώστε να σας βοηθήσω να ξεκλειδώσετε καλύτερα gains στο γυμναστήριο και στις προπονήσεις σας. Όταν ξεκίνησα προπονήσεις στο γυμναστήριο, έλεγα ότι άμα μεγαλώσει λίγο ο τρικέφαλός μου ή άμα είναι λίγο πιο στρόγγυλη ή πιο γραμμωμένη η ώμη μου, και εκτός από αυτό έλεγα ότι πραγματικά αν φτάσω 100 κιλά στο bench press θα είμαι υπερευχαριστημένος, δεν θέλω κάτι περισσότερο, και νόμιζα ότι δεν θα μπορούσα να το φτάσω ποτέ, ή ότι 140 κιλά είναι το όριο στα καθίσματα, ότι δεν μπορείς να είσαι πιο δυνατός από αυτό, ενώ είναι η βάση, είναι ότι ok, ίσως περνάς το στάδιο του αρχάριου όταν περνάς τα 140 κιλά, περίπου έτσι, δεν σου λέω ότι αν δεν έχεις 140 κιλά κάθισμα δεν είσαι περισσότερο από αρχάριος ή είσαι μόνο ξεκάθαρα αρχάριος κτλ. Απλώς σου λέω από άποψη δύναμης τα 140 κιλά στο κάθισμα είναι μια βάση. Το είπα και σε ένα live αυτό στο Instagram, που πρέπει να με ακολουθάτε και στο Instagram φαντάζομαι. Οπότε αυτό που με βοήθησε να πω ότι γίνεται να είσαι και πιο μεγάλος, γίνεται να είσαι και πιο δυνατός, γίνεται να σηκώσεις και περισσότερα κιλά. Το 140 κιλά δεν είναι το μέγιστο που μπορεί να φτάσει στο σώμα σου, μπορεί να φτάσει και παραπέρα, είναι ότι είδα άλλα άτομα να το κάνουν. Όταν ξεκίνησα το YouTube και λίγο πριν από αυτό, έβλεπα αρκετά βιντεάκια με vlogs, με πληροφορίες για fitness στο YouTube και okay, έχουμε δει τα μεγαλύτερα κανάλια, ας πούμε Athlinex και κάποια και αρκετά άλλα, και από επαγγελματίες αθλητές και strongman και powerlifters και bodybuilders. Και εντάξει, αυτοί οι επαγγελματίες σε αυτό το επίπεδο είναι εξωπραγματικοί, δεν θα φτάσει σε αυτό. Όμως, βλέποντας vlogs άλλων τύπων, άλλων που ήταν, που ασχολιόντουσαν με fitness, για παράδειγμα Colossus Fitness, έκαναν αρκετά βλογκάκια παλιότερα, τώρα κάνουν περισσότερο podcast και τέτοιο, παράδειγμα δίνω, δεν λέω μόνο αυτούς, είδα ότι, ωρε φίλε, αυτός είναι φυσιολογικός, είναι σαν εμένα ή λίγο πιο γυμνασμένος οπτικά, λίγο πιο aesthetic να το πούμε έτσι, φαίνεται ότι έχει λίγο περισσότερους μυς από μένα, και ο τύπος σηκώνει 220 κιλά στο κάθισμα. Άρα γίνεται, άρα δεν γίνεται τα 140, εγώ που είμαι σχεδόν ίδιος με αυτόν, να έχουμε τόσο μεγάλη απόσταση. Μάλλον το 140 δεν είναι το όριό μου, μάλλον μπορώ να ανεβώ και λίγο παραπάνω. Ομοίως στο bench, ομοίως στο φυσικό, ότι οπ, ωραίο φυσικό σώμα, πολύ καλλίγραμμο, πολύ aesthetic, πολύ γυμνασμένο, με καλή μυϊκή ανάπτυξη και με χαμηλά ποσοστά λίπους. Γίνεται. Ωραία. Βλέποντας άλλους φυσιολογικούς ανθρώπους να πετυχαίνουν πιο προχωρημένα επίπεδα fitness από άποψη δύναμης, σου είπα όλος ήταν ίδιος με μένα, έκανε 230 κιλά κάθισμα, ο άλλος ήταν στα κιλά μου, όμως πολύ πιο aesthetic, δεν είχε εξωπραγματική μυϊκή ανάπτυξη, όμως είχε πιο πολύ και πιο σε πιο σωστά σημεία, τέλος πάντων πιο aesthetic σώμα, περισσότερη μυϊκή ανάπτυξη σε φυσιολογικά όρια, όμως έκανε απίστευτη διαφορά. Άμα πήγαινες δίπλα του, ήσασταν τα ίδια κιλά, αυτός είχε λίγο λιγότερο λίπος από σένα και φαινόταν διπλάσιος, απλά επειδή είχε δουλέψει τόσο καλά, τόσο με τόση επιμέλεια στο σώμα του. Βλέποντας αυτά τα παραδείγματα, με έκανα να πιστέψω ότι ναι ρε φίλε, μπορείς να είσαι πιο aesthetic, να είσαι πιο μεγάλος, γίνεται να είσαι και πάνω από 85 κιλά. Το 85 κιλά δεν είναι το μέγιστο βάρος που μπορείς να έχεις και να είσαι μειώδης, γίνεται να είσαι και 88, γίνεται να είσαι και 90, γίνεται. Ωραία, βλέποντας άλλους φυσιολογικούς και φυσικούς ανθρώπους να κάνουν λίγο πιο προχωρημένα πράγματα πάνω στο fitness από άποψη εμφάνισης και απόδοση στο γυμναστήριο, ήταν πιστεύω καθοριστικός παράγοντας για να δω ότι μπορώ να πιέσω παραπάνω και να βάλω λίγα περισσότερα κιλά στην μπάρα. Να είμαι λίγο πιο σωστός με τη διατροφή μου, για να δούμε, θα φύγει το λίπος, έφυγε. Να είμαι λίγο πιο σωστός με τη διατροφή μου, για να δω, θα μεγαλώσω, μεγάλωσα. Προφανώς όλα αυτά παίρνουν χρόνο και δεν πρόκειται να πεις, α ωραία, μου είπε ο Παναγιώτης ότι και εγώ μπορώ να κάνω 180 κιλά, οπότε από εκεί που είχες μέγιστο 120 να πας αύριο και να κάνεις 180. Όχι, όμως θα δουλέψεις με τα 120 με πίστη και
όραμα ότι δεν είναι αυτό το τελικό στάδιο. Ότι σίγουρα δουλεύοντας εδώ πέρα, σιγά σιγά, με κάποιον τρόπο, δέχομαι, είμαι ανοιχτός στο ενδεχόμενο ότι θα φτάσω τα 180 ή τα 160 ή όσα θες να φτάσεις. Ότι ναι, μπορώ να γίνω μεγαλύτερος. Άμα πηγαίνεις στην προπόνηση με ένα αίσθημα κούρασης ή με ένα αίσθημα ότι εντάξει, να ρε παιδί μου, εδώ πέρα αυτό είναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν θα προοδέψω, πάω για να συντηρηθώ, που αν πας για να συντηρηθείς, okay, δεκτό. Αλλά εφόσον θα ήθελες κάτι περισσότερο, πρέπει με αυτήν την πρόθεση να προσεγγίζεις τις προπονήσεις σου και τη διατροφή σου, ότι θέλω κάτι περισσότερο, πρέπει να κάνω κάτι περισσότερο. Πρέπει όταν κάνω 120 να είμαι πιο συγκεντρωμένος, γιατί μπορεί σε 2 εβδομάδες να μπορέω να βάλω 122. Εφόσον το σώμα σου μπορεί να πάει στα 122, μην μένεις στα 120. Ανεβάσεις. Σταδιακά θα φτάσεις σε πολύ ψηλότερα επίπεδα από ό,τι νόμιζες αρχικά ότι μπορούσες να φτάσεις. Οπότε, αυτό ήθελα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Πραγματικά ήταν κλειδί, μου ξεκλείδωσε καινούρια gains το να δω φυσιολογικούς και φυσικούς ανθρώπους να πετυχαίνουν υψηλότερα στάδια φυσικής κατάστασης, είτε από άποψη εμφάνισης, είτε από άποψη μυϊκής μάζας, μυϊκής ανάπτυξης, είτε από άποψη δύναμης στο γυμναστήριο. Οπότε, ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοήθησε. Μην κολλάτε, μην νομίζετε ότι επειδή είστε 60 κιλά θα παραμείνετε 60 κιλά για πάντα. Μην νομίζεις ότι πάνω από τα 70 δεν μπορείς να είσαι και να έχεις γράμμωση. Μπορείς, πρέπει να χτίσεις όμως 10 κιλά ακόμα μυϊκού ιστού. Θα περάσουν χρόνια, όμως αν μέσα σε αυτά τα χρόνια που θα περάσουν ούτως ή άλλως σε 3 χρόνια θα είσαι 3 χρόνια μεγαλύτερος. Αν μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια βάλεις τη δουλειά, θα είσαι διαφορετικός. Δουλέψεις με το ότι ναι, δουλεύω, σε 3 χρόνια θα είμαι διαφορετικός. Πραγματικά θα φτάσεις υψηλότερα από ό,τι νόμιζες ότι μπορούσες να φτάσεις, υψηλότερα από ό,τι νόμιζες ότι ήταν το όριό σου. Ελπίζω να σας βοήθησε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, κάντε like, κάντε subscribe, βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι μου και αφήστε και από κάτω οτιδήποτε θέλετε σχετικά με το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο, γεια σας!